σε σχέση με το πρόγραμμα που παρουσίασε, με τα προγραμματικά μέτρα, το κυβερνητικό πρόγραμμα του πρώτου καιρού που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τη μία ακούμε κριτικές ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι υποσχόμαστε, ότι δίνουμε, ότι κάνουμε, ότι θέλουμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά των ανθρώπων που χυμάζονται από την ανθρωπιστική κρίση, και από την άλλη να ακούμε μια κριτική από κάποιους, συγκεκριμένα τώρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι έχουμε υποχωρήσει, ότι δεν λέμε τίποτα από αυτά που λέγαμε. Και ακούω, κύριε Σακελαρίδη, με συγχωρείτε. Όταν θα σκίσετε τα μνημόνια και θα λέτε ότι ξαναγυρνάμε και κάνουμε διαπραγματεύσεις με τα πιστώσεις του Άντος και όλα αυτά, θα είναι πολύ αργά. Καταθέσατε πρόταση νόμου. Ένα ερώτημα απλό. Καταθέσατε πρόταση νόμου για κατάργηση της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τα 586. Ναι. Καταθέσατε. Υπάρχει αυτή την πρόταση νόμου επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου μισθού, αφού λέτε ότι είστε υπέρ της ανάγκης των απολειών. Μα δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα. Καταθέσατε ένα σχέδιο νόμου για την επαναφορά του 14ου μισθού. Καταθέσατε πρόταση νόμου. Και εσείς λέτε να βάλουμε όλο το πλαίσιο μας στην ίδια πρόταση νόμου. Μα δεν είστε υπέρ. Πού, προφανώς είμαστε. Ήταν μια συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Καταθέσατε να βάλει σε μια πρόταση νόμου όλο σου το κάτω. Καταθέσατε πρόταση νόμου για τις οφειλές της εφορίας. Μπορείτε πάντα να ασκείτε κριτική. Μα κύριε Σακελαρίδη, δεν μιλάμε για συγκεκριμένα. Μιλάμε για συγκεκριμένα. Λαβές να ασκείτε κριτική. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για να σώσουμε τον κόσμο. Τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο, ο οποίος έχει όλα τα προβλήματα αυτά που λέτε. Εδώ στην προηγούμενη εβδομάδα, σε αυτή την εκπομπή ήταν που έλεγε ότι σε σχέση με την κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων λέμε και κάποια μετρόπια. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Λοιπόν, τι συζητάμε. Ακούστε μια κουβέντα για να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο υπόθηκε. Εγώ βέβαια διαφωνώ πλήρως με τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά στα θέματα ρεαλισμού υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πλαίσιο στην Ευρώπη το οποίο το ξέρουμε. Το ΚΚΕ έρχεται και λέει ότι αυτό το πλαίσιο είναι άσχημο και πρέπει να βγούμε. Εμείς τι λέμε, προφανώς υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Η πραγματικότητα λοιπόν ποια είναι, ότι όποιος νομίζει ότι επειδή εγώ είμαι πιο μάγκας και πιο ωραίος και χτυπάω καλύτερα το χέρι, πάω έξω. Και λέω διαπραγματεύομαι. Για να είναι κάποιος αξιόπιστος πρέπει να πει ποιο είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Γιατί η διαπραγμάτευση, ακόμα και στον καλύτερο διαπραγματευτή, θα φτάσει σε μια συμφωνία φαντάζομαι. Δεν νομίζει κανένας ότι πάω και τα παίρνω όλα στη διαπραγμάτευση. Έστω λοιπόν ότι φτάνουμε σε μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία στην πραγματικότητα σε τι διαφέρει από αυτό το οποίο υλοποιείται στη χώρα. Ο άλλος δρόμος που εγώ διαφωνώ και τον θεωρώ καταστροφικό. Τον ακούω. Σου λέει, κύριε, εγώ υπάρχει ο άλλος δρόμος. Ποιος είναι ο άλλος δρόμος? Ότι από τη στιγμή που δεν μου αρέσει αυτή η διαπραγμάτευση, σηκώνομαι, φεύγω, διαγράφω μονομερό στα χρέη μου. Πρέπει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ για να είναι υποχρεωτικά. Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο? Όχι, δεν σας λύσω. Δεν σας λύσω. Κύριε Σακελαρίδη, δεν σας λύσω. Από το 12 είχαμε. Δεν σας λύσω. Ακούστε τι γίνεται. Ακούστε και τελειώνω. Δεν θα σε υποχρεώσει κανένας. Μόνος θα πρέπει να πες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν για να είναι αξιόπιστος πρέπει να πει επιτέλους ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό που το αποφεύγει να το πει ότι κύριοι, εμείς αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη διαπραγμάτευση ή θα κάνουμε ό,τι κάνει η κυβέρνηση, ένα, ή διαφορετικά θα πάμε στα άκρα και να δούμε τι θα γίνει στον τόπο. Δεν υπάρχει. Η επιλογή του ευρώ δεν ήταν οικονομική επιλογή μόνο. Δείτε τι γίνεται με την Κυπριακή ΑΟΣ. Ήταν εθνική επιλογή. Η Ελλάδα είναι στο ευρώ και στην Ευρωζώνη. Επειδή είσαστε νέοι άνθρωποι όλοι. Ξανασυζητάμε για το ευρώ. Το μέσα ή έξω. Το μέσα ή έξω. Πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ερώτημα. Κάθε δύο χρόνια το θυμάστε. Το ΚΚΕ το είπε. Επειδή είσαστε όλοι νέοι άνθρωποι και επειδή δεν ασχολείστε μόνο με την υψηλή πολιτική, όπως λίγο πολλοί ασχολούνται όλοι, ας πούμε, και στα κόμματα και αυτά, υπάρχει και η καθημερινότητα και υπάρχουν και τα προβλήματα τα καθημερινά, τα οποία είναι δυστυχώς πολύ σοβαρά. Που αν δεν σοβαρευτούμε, πολλαπλασιάζονται αυτά τα προβλήματα. Πολλαπλασιάζονται, σίγουρα. Έχουμε λοιπόν ένα βίντεο, έχει κάνει η Αμαλία Κολωνέρα.